Ένα ιδιαίτερο βιβλίο με ιστορίες και συνταγές αδεσμάτων παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Θεσσαλονίκη Food Festival. Νομίζω ότι κάθε βραδιά Θεσσαλονίκη Food Festival είναι ιδιαίτερη βραδιά, έτσι και η σημερινή. Έχουμε την τιμή να έχουμε την κυρία Στέλλη από την Αθήνα, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λίγο ακουμπάει και στη φιλοσοφία τη δικιά μας με τις συνταγές και την αναβίωση παλαιών συνταγών σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι των εκδόσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το Food Festival. Και τώρα θα παρουσιάσουμε και τη σύγχρονη κουζίνα. Το βιβλίο περιέχει αυτόνομες ιστορίες, η καθεμία από τις οποίες διηγείται την περιπέτεια της ετοιμασίας ενός φαγητού, καθώς και τις αντίστοιχες συνταγές. Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα πιάτα που αγαπήσαμε, για όλες τις μνήμες που έχουμε, τις μνήμες γύρω από κοινά τραπέζια, από πανηγύρια, από γλέντια, από παρέες, από αφίσες, από διαφημίσεις, από διαβάσματα λογοτεχνικά, από όλα αυτά που δημιουργούν τη ζωή ενός πιάτου, αλλά και τη δική μας ζωή. Γι' αυτό, μιλώντας για την ιστορία ενός πιάτου, στην ουσία μιλάω για τη δική μας ζωή. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, έφαγα πρώτη φορά στη ζωή μου μετά τραχανά, άσπρο, λευκό τραχανά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο «Και διηγώντας τα να τρως». Έχει πολύ κόσμο. Είναι βιβλίο γραμμένο πάρα πολύ όμορφα, με πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, γεύσεις. Διαβάζουμε και μας τρέχουν τα σάλια. Κάνει αυτό που πάντα επιχειρώ όταν έρχομαι σε επαφή με το φαγητό, με τον πολιτισμό, με το τραγούδι, με τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκαλίζουμε το θέμα λίγο παραπάνω. Δεν μένει δηλαδή στο πώς μαγειρεύεται, ξέρω κι εγώ, το στιφάδο ή το γιουβέτσι ή τα γεμιστά ή ξέρω εγώ, η χωριάτικη σαλάτα. Αλλά πάει το θέμα στο βάθος πεδίου, στο βάθος του κάδρου, στην αρχαιότητα ενδεχομένως. Οπότε, σε αυτό το βιβλίο μαγειρικής υπάρχει πολύ ζουμί, πολλή ιστορία. Μπλέκονται άνθρωποι παράτεροι μεταξύ τους, δηλαδή ξέρω εγώ, μια πριγκίπισσα, ένας Αφρικανός φύλαρχος, ένας αρχαίος περαστικός στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Νομίζω ότι αρχίζει το Θεσσαλονίκη Food Festival, γίνεται γνωστό πανελλαδικά, παγκόσμια. Χθες ήμασταν στο BBC2, είχαμε αυτή την εκπομπή για το Θεσσαλονίκη Food Festival και την κουζίνα και την γαστρονομική παράδοση της πόλης μας. Και νομίζω ότι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι εξελίσσονται καλά. Έχουμε έναν πλούτο πολύ σημαντικό, ο οποίος και μέσα από την εκδήλωση του Δήμου αναδεικνύεται, παρουσιάζεται και όλοι γίνονται κοινωνοί της κουλτούρας αυτής. Η συγγραφέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εργάστηκε ως ηθοποιός στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενώ από το 1998 αρθρογραφεί στον περιοδικό Τύπο.